Βρέθηκα λοιπόν σε μια διαδικασία όπου από το αεροπλάνο, χωρίς να προλάβω να έχω εικόνα το κινητό κλειστό, βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων. Ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα αν βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια, την ζωντανή σύνδεση. Α, δεν το ξέρατε. Εγώ δεν είχα εικόνα, όχι. Αν το ξέρατε. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι στη δική μου στάση, αλλά σίγουρα... Όχι, λέω, θα το είχατε επιτρέψει. Γιατί, όχι, γιατί ένα πράγμα για το οποίο σας ασκήθηκε κριτική ήταν η ίδια η τραγωδία. Ένα δεύτερο πράγμα για το οποίο σας ασκήθηκε κριτική ήταν ο τρόπος για τον οποίο τη διαχειριστήκατε. Κυρία Κοσιώτη, θέλω να το πω με απόλυτη έτσι, κατάθεση ψυχής. Το τελευταίο πράγμα που εκείνη την ώρα εμένα προσωπικά με ένοιαζε ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος αυτού. Βρέθηκα λοιπόν εκεί μέσα και είδα παγωμένα πρόσωπα. Δηλαδή την κάμερα δεν την είδατε που τράβηκε. Την είδα, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι είναι live σύνδεση. Και ρωτούσα πράγματα τα οποία είχα την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο της αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και το πώς την επόμενη μέρα θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Και εκεί δεν ξέρατε ακόμη, λέτε για να κρούσετε. Εκείνη λοιπόν την ώρα. Γιατί οι υπουργοί σας μόνο, ήξεραν. Εκείνη λοιπόν την ώρα το μόνο το οποίο είχα ως φήμη είναι ότι υπήρχε πιθανότητα για έναν ή δύο ανθρώπους οι οποίοι από αναθυμιάσεις είχαν χάσει τη ζωή τους. Αυτό το είχα ως πληροφορία που πρόλαβα να τη συλλέξω από τη στιγμή που βγήκα από το αεροπλάνο μέχρι την που πήγα σε αυτή τη σύσκεψη. Αυτή που ήταν στο τραπέζι, δηλαδή, όχι εγώ ως πληροφορία της σύσκεψης. Αυτή λοιπόν που ήταν στο τραπέζι, έχω την αίσθηση. Γιατί το ξέρω, αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτοί που ήταν στο τραπέζι, ακριβώς επειδή ευνηδιάστηκαν με την ύπαρξη της κάμερας και της ζωντανής σύνδεσης, παγώσανε και δεν μου είπαν τίποτα. Εκείνη την ώρα. Όταν έφυγε η κάμερα, τους λέω: γιατί είστε έτσι, τι έχει γίνει, πείτε μου. Και μου λένε ότι ξέρετε, πρόεδρε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε περισσότερους νεκρούς. Μα συγγνώμη, δεν υπήρχε κάποιος να πει: ας φύγει η κάμερα, εδώ πρέπει να γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Εκείνη την ώρα λοιπόν, μόλις το συνειδητοποίησα αυτό, ζήτησα να βγω αμέσως να κάνω μια δήλωση και κυρίως να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης για να αποκτήσουμε τη δυνατότητα μιας πληρέστερης ενημέρωσης και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό. Και μία ώρα μετά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ενημέρωσε τον ελληνικό λαό για την εικόνα της καταστροφής που είχαμε εκείνη την ώρα. Την εντολή τώρα, δεν είναι αστείο ο Πρωθυπουργός να είναι σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το ξέρει. Ξέρετε ποιος είναι την εντολή και είναι ακόμα στο περιβάλλον σας. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Παχελά. Αυτό το οποίο θέλω να πω. Το έχετε καθαρίσει, είναι ότι λάθη γίνονται. Σε εισαγωγικά. Λάθη γίνονται.